θα σας δώσω μερικά στοιχεία για τις έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Πολλοί συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν αρκετά πράγματα γύρω από την υπόθεση αυτή. Εμείς λοιπόν τώρα εδώ στον Α, κάνοντας μια μελέτη και διαβάζοντας τον νόμο και όλα αυτά που κάνουμε πάντοτε για να σας τα δίνουμε έτοιμα να τα ακούτε και να τα διαβάζετε, σας δίνουμε τώρα μερικές πληροφορίες έτσι για να ξέρετε πώς κινείται η όλη κατάσταση στον Δήμο Καστοριάς. Είναι καλό και εσείς οι υποψήφοι που μερικοί ενδιαφέρεστε για να πάρετε μόνο μία θέση. Τέλος πάντων, είναι καλό να τα ακούσετε αυτά, να τα δείτε, να ξέρουν και τα υποψήφια ψηφοδέλτια πού περίπου κινείται όλη η κατάσταση, για να ξέρετε ακριβώς τι θα γίνει στις 26 του μηνός, 26 Μαΐου δηλαδή. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, 9 βδομαδούλες μας μείνανε. 9 βδομαδούλες. Και αν υπολογίσουμε 1 με 2 εβδομάδες το Πάσχα και όλα αυτά, στην ουσία ο προεκλογικός αγώνας και η επικοινωνία των υποψηφίων με εσάς είναι για 7,5 εβδομάδες. Συνολικά από σήμερα, έτσι, η επόμενη είμαι 9 εβδομάδες μόνο. Μεσολαβεί το Πάσχα. Άρα καταλαβαίνετε πως δεν υπάρχει χρόνος, γι' αυτό λέω ότι και τα ψηφοδέλτια, εσείς που δεν είστε έτοιμοι και δεν μπορείτε άλλο να περιμένετε. Όσοι δεν μπορούν να σφύγουν, για να πάμε ήρεμα και ωραία. Λοιπόν, θα σας δώσω μερικά στοιχεία με βάση τον καινούριο νόμο και τις έδρες, για να τα ξέρετε. Οι έδρες λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου της Καστοριάς, το σύνολο δηλαδή των εκλεγμένων, είναι 41 μαζί με τον Δήμαρχο. 41 άτομα. Η πλειοψηφία, για να υπάρχει πλειοψηφία όπως ξέρετε, είναι 21. Εντάξει. Αναεκλογική περιφέρεια τώρα έχουμε 18 έδρες, δηλαδή 18 είναι αυτοί που εκλέγονται στην Καστοριά και εδώ είναι και η επικεφαλής των συνδυασμών μέσα, άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μικραίνει όλο αυτό και θα σας δώσω και μερικά στοιχεία να ξέρετε πόσες ψήφους θέλει ο κάθε ένας που είναι δημοτικός σύμβουλος για να μπορεί να πάρει μία έδρα. Τα έχω ετοιμάσει για να τα ακούσετε όλα. Λοιπόν, 18 είναι οι έδρες για την Καστοριά. Η Αγία Τριάδα, που είναι μια μεγάλη περιοχή, δίνει 7 δημοτικούς συμβούλους, 7 έδρες δηλαδή. 5 έδρες δίνει η Μεσοποταμία, ο πρώην Δήμος Μακεδνών 4 έδρες, η Άγια Ανάργυρη 2, το Βίτσι 2, ο Δήμος Βιτσίου ο παλιός, και έχουμε τώρα άλλες 3, τις λεγόμενες μονοεδρικές. Είναι Καστράκι, η Ιεροπηγή και τα λοιπά όπως καταλαβαίνετε, είναι η Κλεισούρα και τα Κορέστια. Αυτές είναι λοιπόν σε σύνολο με τον Δήμαρχο 41 έδρες. Λοιπόν, τις μονοεδρικές τώρα, κρατήστε λίγο αυτό που σας λέω, τις μονοεδρικές τις κερδίζει ο πρώτος. Ο πρώτος δηλαδή που θα είναι στο Καστράκι. Όχι ο πρώτος στο σύνολο του Δήμου, εντάξει. Ο πρώτος που είναι, ποιος είναι πρώτος συνδυασμός, αυτός παίρνει και την έδρα. Στις 3 μονοεδρικές λοιπόν ο πρώτος κερδίζει την έδρα. Όμως υπάρχει μια περίπτωση αν στο σύνολο του Δήμου, ειδικά για τον πρώτο συνδυασμό, είναι μια περίπτωση στο 10% περίπου, αλλά σας τη λέω να την ξέρετε, ειδικά λοιπόν για τον πρώτο συνδυασμό, αν βγάλει παραπάνω έδρες από ό,τι δικαιούται με κάποια πράγματα που γίνονται εκεί, επειδή κέρδισε για παράδειγμα όλες τις μονοεδρικές, τότε αρχίζει μία διαδικασία αφαίρεσης να του αφαιρούν από την μονοεδρική που έχει τις λιγότερες ψήφους και την παίρνει ο επόμενος. Εντάξει, είναι μία περίπτωση που μπορεί να συμβεί, σας τη λέω να την ξέρετε. Τώρα, προσέξτε λίγο αυτό για το πώς βγαίνουν οι έδρες με την απλή αναλογική. Αν για παράδειγμα, γιατί εκεί περίπου θα είναι, πάνω κάτω, τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι 20.000, περίπου εκεί θα είναι, 18, 19, 20 κάπου εκεί, στον Δήμο, αυτός ο αριθμός διαιρείται με το 41. Δηλαδή, τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι 20.000, δια 41, ίσον, κυρίες και κύριοι, 487. Ή αν θέλετε να το πάμε ακριβώς, είναι 487,8, αλλά το κλάσμα παραλείπεται. Μετά προσθέτουμε 487 συν 1 για να το πάμε 488, άρα λοιπόν 488, γιατί και η μία ψήφος παίζει ρόλο, καμιά φορά ξέρετε
τι έχει γίνει, η μία εδώ, η μία εκεί. Λοιπόν, 488 ψήφους, είναι, μάλλον το 488 είναι ο μαγικός αριθμός, είναι το μέτρο. Δηλαδή, κάθε 488 ψήφοι είναι και μία έδρα. Αν ο πρώτος συνδυασμός δεν πάω σε μία προφητεία με το νούμερο που σας δίνω, αλλά θα δούμε περίπου πώς θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αν ο πρώτος συνδυασμός πάρει 8.000 ψηφοδέλτια, τότε διαιρούμε 8.000 δια 488. Εκεί μας κάνει 16,3. Παραλείπουμε βέβαια το κλάσμα και πάμε 16 έδρες. Σε περίπτωση που πάρει 8.000, γιατί αν πάρει 10.000 αυτό ανεβαίνει, εντάξει. Ξέρετε όμως τώρα εσείς πόσο απλά μπορούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα. Ο δεύτερος συνδυασμός, αν πάρει 6.000, διαιρώντας το με το 488, πάμε 12,2, άρα 12 έδρες. Αν για παράδειγμα μετά από αυτή την κατανομή περισσεύουν έδρες, τότε ανάλογα με τα υπόλοιπα κάθε συνδυασμού θα πάρουν από μία έδρα. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν ο πρώτος συνδυασμός πάρει περίπου 40%, παίρνει 16 έδρες στο σύνολο του Δήμου. Ο δεύτερος συνδυασμός, εάν πάρει 30%, παίρνει 12 έδρες. Αν δηλαδή ένας συνδυασμός πάρει 40 στην πόλη και βγάλει 7 έδρες από την Καστοριά, ο δεύτερος έχει αυτός 30, παίρνει 5. Το ίδιο βέβαια και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Λοιπόν, το καταλάβατε νομίζω. Πώς πάει όλο αυτό, πόσο εύκολα μπορούν να βγουν τα αποτελέσματα και αρκεί τώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιος είναι στην πρώτη θέση. Αν κάποιος κερδίζει από την πρώτη Κυριακή, έχω πει εγώ ότι υπάρχουν ψηφοδέλτια. Περιμένουμε και το Σταύρο Μαγαλιό να κάνει μια ανακοίνωση τα επόμενα 24 ώρα, εφόσον κατέβει και ο ίδιος με 35 ονόματα θα είναι η πρώτη ανακοίνωσή του. Το λέω αυτό γιατί τον περιμένουμε να κάνει ανακοίνωση και ο Σταύρος ο Μαγαλιός. Στις επόμενες 10 μέρες, εάν δεν έχουν ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτια, γεια σας, δεν μπορούνε, παιδιά, δεν υπάρχει μετά περιθώριο, μπορεί ένας να αφήσει μία-δυο, έτσι, αλλά ξέρω ότι ο Κορεντζίδης έχει κλείσει το συνδυασμό του. Μία-δυο θέσεις είναι που συζητάει. Ο Πετκανάς μας ξεδίπλωσε χθες την στρατηγική του, λέγοντας ότι θα έχει ανακοινώσει 27 άτομα, κάθε μέρα θα ανακοινώνει και έναν, θα πάει 41, που είναι και το κατώτερο νούμερο που λέει «με αυτό κατεβαίνω και μόνο», και μετά θα αυξάνει σιγά σιγά κάθε συμφωνία που κάνει. Η Σπύρου δεν ξέρω πώς θα κινηθεί, ανακοίνωσε 30-35 πόσο ήταν τα ονόματα, 34 πόσο ήταν αυτά που ανακοίνωσε. Θα δούμε πώς θα ανακοινώσει και το ΚΚ, θα δούμε τι θα κάνει και ο Σταύρος ο Μαγαλιός. Και σιγά σιγά αυτό πια τελειώνει όλο. 488 ψήφους θέλει κάθε σύμβουλος για να πάρει την έδρα. Είναι μια σπουδαία μάχη. Θεωρώ ότι στην Καστοριά τα πράγματα παίρνουν μια τροπή η οποία θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε μια εβδομάδα και σε δύο εβδομάδες. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι δεν υπάρχει λόγος να πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Εσείς λοιπόν, αν το σκέφτεστε αυτό, καλά κάνετε, για να δώσουμε μια δυναμική στον πρώτο συνδυασμό να διοικήσει απευθείας, να τελειώνουμε με όλα αυτά που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα στην Καστοριά. Χαμένα χρόνια με τεράστιες δυσκολίες. Φυσικά δεν θα σας πούμε εμείς ποιον συνδυασμό θέλετε, αλλά είναι σημαντικό, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε ίσως μια εντολή σε όποιον συνδυασμό θέλουμε, σε όποιον υποψήφιο θέλουμε εμείς, αλλά να τη δώσουμε μαζεμένα, ίσως από την πρώτη Κυριακή, να δοθεί αυτή η εντολή για να μπορεί να διοικηθεί ο Δήμος. Για να πάμε λίγο καλύτερα μέσα σε όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία 8-9 χρόνια, που είναι πάρα πολύ άσχημες στάσεις. Ο Δήμος έχει εξαφανιστεί από κάθε αναπτυξιακή σκέψη και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας. Δεν υπάρχει ο Δήμος, δεν τον υπολογίζει ίσως κανένας. Θέλουμε να αλλάξουμε εικόνα, θέλουμε να αλλάξουμε παραστάσεις, θέλουμε να αλλάξουμε τα ζητήματα αυτά όλα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μερικά ζητήματα. Λοιπόν, ακούσατε όλα αυτά. Θεωρώ ότι η εντολή πρέπει να πάρει ένα ψηφοδέλτιο 50-1 από την πρώτη Κυριακή. Αν ψηφίσουν 20.000, να πάρει 10 και να τελειώνουμε από την πρώτη Κυριακή.